μας έχουμε τον κύριο Μάριο Λυκίσα. Είναι διευθυντής ορθοπαιδικής στο Μετροπόλιταν εδώ δίπλα μας και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι καλή εδώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λυκίσα. Ευχαριστούμε κύριε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούτρα. Λοιπόν, υπάρχει, το συζητούσαμε τώρα στο διάλειμμα. Υπάρχει ένα νέο μηχάνημα εδώ δίπλα στο Μετροπόλιταν, το Excelsius. Σωστά το λέω. Σωστά, πολύ σωστά. Το οποίο τι κάνει, κύριε Λυκίσα. Ουσιαστικά είναι ένα ρομπότ. Το Excelsius είναι το καινούριο ρομπότ το οποίο χρησιμοποιούμε για να. Το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ πίσω στο φόντο. Για να χειρουργήσουμε ασθενείς στη σπονδυλική στήλη. Είναι ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης παγκοσμίως. Και το βασικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με όλη την Ευρώπη είναι ότι είμαστε, ή είναι το Μετροπόλιταν, το μοναδικό κέντρο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο διαθέτει αυτή την τεχνολογία. Εντυπωσιακό. Mm-hmm. Σε όλη την Ευρώπη. Παγκοσμίως. Δηλαδή υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ. Σωστά. Σωστά. Ναι. Και τι αντιμετωπίζουμε με αυτό το ρομπότ και με τη βοήθεια που φαντάζομαι και τον χειρισμό από εσάς τους. Το ρομπότ αυτό ουσιαστικά έχει ένδειξη χρήση σε κάθε ασθενή ο οποίος έχει πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη και ο οποίος έχει ένδειξη να χειρουργηθεί. Ναι. Δηλαδή περιλαμβάνει μια πλειάδα παθήσεων και με σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η σπονδυλική στένωση, η σπονδυλολίσθηση, η δισκοπάθεια, η παραμορφώση σπονδυλικής στήλης όπως είναι η σκολίωση, όπως είναι η κύφωση, η όγκη της σπονδυλικής στήλης, τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή ουσιαστικά κάθε ασθενής ο οποίος έχει ένδειξη να χειρουργηθεί μπορεί να χειρουργηθεί με δεν αυτό το ρομπότ. Δεν υπάρχει περιορισμός για τους ασθενείς, θα ήθελα να πω ηλικιακός ή οτιδήποτε άλλο. Ηλικιακός δεν υπάρχει. Έχουν χειρουργηθεί με αυτό το ρομπότ ακραίες ηλικίες, συμπεριλαμβανομένες από 3 έως 95 από ό,τι γνωρίζουν ετών. Εκτός από τη σπονδυλική στήλη, σχολίωση, κύφωση, προβλήματα στον αυχέ να αντιμετωπίζονται μέσω αυτής της διαδικασίας της ρομποτικής. Το σύστημα αυτό, από ό,τι γνωρίζω, τους τελευταίους 2 μήνες έλαβε έγκριση από το FDA, δηλαδή τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων για παθήσεις και του αυχένα. Μέχρι προσφάτως είχε για οσφική και θωραϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, πλέον έχει και για τον αυχένα. Δηλαδή ουσιαστικά κάθε πάθηση σε οποιοδήποτε σημείο της σπονδυλικής στήλης μπορεί να αντιμετωπιστεί με το σύστημα. Πρακτικά είναι καλύτερη, το λέω. Καλύτερη δεν είναι καμία επέμβαση, αλλά όταν είσαι αναγκασμένος να την κάνεις πρακτικά, η αποκατάσταση είναι καλύτερη. Κοιτάξτε, μας δίνεται δυνατότητα να τοποθετήσουμε το εμφύτευμα με τεράστια ακρίβεια, δηλαδή ακρίβεια ουσιαστικά δεκάτου του χιλιοστού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε με ασφάλεια τα εμφυτεύματά μας διαδερμικά και κατ' επέκταση να μειώσουμε το χειρουργικό χρόνο, να μειώσουμε τις απώλειες αίματος, να μειώσουμε την παραμονή του ασθενού στο νοσοκομείο και όλα αυτά ουσιαστικά προς όφελος του ασθενού. Ο φόβος των ασθενών πώς καταπολεμείται, γιατί όταν και σε κάποιον λες ότι θα με χειρουργήσει ένα ρομπότ, φαντάζομαι δεν το ακούτε από εμάς, το έχετε αντιμετωπίσει. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και, αυτό, ναι. Και έτσι είναι. Οι περισσότεροι ασθενείς έρχονται διαρωτούμενοι αν θα χειρουργηθούν από το ρομπότ ή από τον γιατρό. Ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος θα θέσει όλες τις παραμέτρους στο ρομπότ. Και αυτό θα γίνει σε αυτό που ονομάζουμε προεγχειρητικό σχεδιασμός. Δηλαδή, το ρομπότ θα κάνει ακριβώς ό,τι ο γιατρός το καθορίσει να κάνει. Δίδεται εντολές στο ρομπότ. Και ο γιατρός είναι πάντα εκεί. Είναι μέσα στο χειρουργείο, δίπλα στον ασθενή. Αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς. Κύριε Λυκή, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εντυπωσιακό. Αμερική και στο Μετροπόλιταν. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, κλείνοντας σιγά-σιγά, να δούμε το διαγωνισμό.